This is where... Γεια σας παιδιά, Μιχάλης εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε κάτι που είχα καιρό να κάνω. Μια μάχη στην οποία θα βάλουμε τους Σπαρτιάτες, όπως βλέπετε, να αγωνιστούμε τους Σαμουράι. Ακριβώς σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε για αυτούς. Όχι όπως θα τους δούμε σε κάποια ταινία ή σε κάποιο βίντεο game, αλλά όπως ήταν στην πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν μάζεψα όσα περισσότερα στοιχεία μπορούσα για τους Σαμουράι και για τους Σπαρτιάτες, για να δούμε ποιος θα νικούσε άμα ποτέ βρισκόντουσαν αντιμέτωποι. Ξέρω ότι κάποιοι ίσως να είστε με το μέρος των Σπαρτιατών επειδή είναι Έλληνες, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενικός. Λοιπόν, πώς θα βρούμε ποιος θα νικούσε σε μια τέτοια μάχη? Αρχικά θα πρέπει να δούμε κάποια στοιχεία για αυτούς. Λοιπόν, πρώτο στοιχείο που θα μπορούσαμε να βρούμε είναι τι όπλα χρησιμοποιούσε ο κάθε λαός, πράγμα που θα τους έδινε και διαφορετικά πλεονεκτήματα στις μάχες. Οι Σπαρτιάτες ξέρουμε ότι είχαν μια σπίδα στο ένα χέρι, ενώ στο άλλο είχαν ένα δόρυ, και ότι είχαν και ένα ξύφος μαζί τους σε περίπτωση που χάνανε για κάποιο λόγο το δόρυ. Επίσης ξέρουμε ότι φορούσαν πανοπλίες. Οι Σαμουράι από την άλλη συνήθως είχαν το κατάνα, πολύ γνωρίζουμε αυτό το ξύφος. Πολλές φορές μπορεί να είχαν ένα μαζί τους μικρότερο ξύφος. Κάμια φορά είχαν και ένα μαχαίρι. Είχαν και αυτοί πανοπλίες, εννοείται, όπως οι Σπαρτιάτες. Επίσης οι Σαμουράι νομίζω πως χρησιμοποιούσαν και βέλη, κάτι που δεν έκαναν οι Σπαρτιάτες και θα δίνει ένα πλεονέκτημα στους Σαμουράι. Αλλά θα μιλήσουμε και για κι άλλα πράγματα, όπως για το τι υλικό ήταν, από τι υλικό ήταν φτιαγμένα τα όπλα και οι πανοπλίες του κάθε λαού. Λοιπόν, και οι δύο λαοί χρησιμοποιούσαν το ατσάλι στα όπλα τους, που αυτό σημαίνει ότι οι Σπαρτιάτες, παρόλο που ήταν γνωστοί για το ατσάλι που τους έδινε πλεονεκτήματα στις μάχες και για την φοβερή τους εκπαίδευση στη μάχη, δεν θα είχαν κάποιο πλεονέκτημα. Όμως αντίθετα, οι Σαμουράι, λόγω του ότι θα είχαν τόξα και βέλη, θα είχαν ένα πλεονέκτημα, καθώς θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τους Σπαρτιάτες από απόσταση. Οι Σπαρτιάτες φυσικά ήταν φοβερά καλά εκπαιδευμένοι, όπως και οι Σαμουράι. Ήταν αρκετά έξυπνοι και πολύ καλοί στο να πολεμάνε όλοι μαζί. Ήξεραν να συνεργάζονται τέλεια και ακόμα και ένα Σπαρτιάτης μόνος του μπορούσε να πολεμήσει πολύ καλά. Είναι δύσκολο να αποφασίσει κανείς ποιος θα μπορούσε να νικήσει σε μια τέτοια μάχη, καθώς και οι δύο λαοί φαίνεται ότι είχαν πολλά πλεονεκτήματα. Εσείς θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιος πιστεύετε ότι θα νικούσε, οι Σπαρτιάτες ή οι Σαμουράι. Εγώ, ξεκινώντας για αυτό το βίντεο, πιστεύω ότι οι Σπαρτιάτες θα νικούσαν, αλλά αρχίζω να πιστεύω ότι θα νικούσαν οι Σαμουράι. Ξέρουμε ότι είχαν πολλά φοβερά όπλα, ότι είχαν το ξεκεβέλι, είχαν και αυτοί σπουδαία εκπαίδευση και ότι γενικά ήταν αρκετά δυνατοί. Αλλά από την άλλη, και οι Σπαρτιάτες ήταν καλά εκπαιδευμένοι και δυνατοί. Σε μια μάχη μαχόντουσαν μαζί πάρα πολύ καλά. Γενικά, οι Σπαρτιάτες όλη τους η ζωή ήταν για το πόλεμο. Γεννιόταν για να είναι πολεμιστές. Και δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι θα χάνανε. Γι' αυτό, ναι, πείτε μου και στα σχόλια ποιος πιστεύετε ότι θα νικούσε. Όμως τώρα, για τις ανάγκες του βίντεο, είμαι εγώ αναγκασμένος να διαλέξω ένα νικητή. Λοιπόν, μετά από πάρα πολλή σκέψη, κατάλαβα ότι ακόμα δυσκολεύομαι να επιλέξω νικητή. Ναι. Τελικά ήταν πιο δύσκολο από όσο νόμιζα, αλλά λέω να πω ότι οι νικητές του σημερινού βίντεο είναι οι Σαμουράι. Okay. Πείτε μου αν διαφωνείτε, αν συμφωνείτε. Εγώ θα δώσω το πόντο στους Σαμουράι. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Εγγραφείτε κουδουνάκι και γεια σας.